Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε μία από τις πιο προβεβλημένες πολιτικούς της χώρας μας, με διεθνή εμβέλεια, που έχει καταφέρει πραγματικά να διακριθεί στο να μπορέσει να βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και να υπηρετεί το δημόσιο βίο. Ταυτόχρονα όμως έχει καταφέρει να έχει κερδίσει τη συμπάθεια, την εκτίμηση και το σεβασμό των συναδέλφων της, που είτε βρίσκονται σε πολιτικούς, άλλους πολιτικούς χώρους, είτε είναι συναδελφοί της από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά πάνω απ' όλα έχει κερδίσει τους ίδιους τους πολίτες. Κυρίες και κύριοι, απόψε κοντά μας η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Καλώς ήρθατε, κυρία Υπουργέ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Πώς βιώνετε αυτή την πολιτική περίοδο, αυτή την εκλογική μάχη? Εσείς έχετε περάσει πολλές. Πού έχει ιδιαιτερότητες? Σας αρέσουν. Μ' αρέσουν οι εκλογές. Δηλαδή, ακούω μερικούς συναδέλφους οι οποίοι έτσι δυσανασχετούν, ποπό, δουλειά κτλ. Εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ οι εκλογές. Μ' αρέσουν οι εκλογές γιατί είναι 2 μήνες περίπου που είσαι απολύτως αφοσιωμένος στην επαφή σου με τους πολίτες. Εδώ στα Χανιά είναι μία απόλαυση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, διότι βλέπεις φίλους, περπατάς τα Χανιά, βλέπεις ανθρώπους που και λόγω της πανδημίας είχες να τους δεις καιρό. Είναι μία πολιτική μάχη και εμένα μου αρέσουν οι μάχες. Μ' αρέσουν οι μάχες των επιχειρημάτων. Συχαίνω με την τοξικότητα, αλλά τα επιχειρήματα και οι συγκρίσεις είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε. Οπότε ναι, μ' αρέσει. Είμαι ευτυχής. Τώρα όμως είναι η δεύτερη φορά που κατεβαίνετε στα Χανιά, που σημαίνει ότι κρίνεστε για αυτή σας τη διαδρομή. Βέβαια, είναι η ώρα της λογοδοσίας τώρα για μένα. Λογοδοτώ. Είχα δεσμευτεί για κάποια πράγματα προεκλογικά. Χαίρομαι που με ψηλά το κεφάλι μπορώ να κοιτάζω τους Χανιώτες στα μάτια και να τους πω ό,τι σας είπα, αυτό και έγινε. Χαίρομαι διότι έγιναν τελικώς παραπάνω από αυτά που είπα. Και είναι μεγάλη υπόθεση για έναν πολιτικό μετά από πολλά χρόνια στην πολιτική να μπορεί να πει ότι, παιδιά, ψάξτε όσα βίντεο θέλετε, ψάξτε τώρα που υπάρχει και η δυνατότητα, ψάξτε όπου θέλετε, δεν θα με πετύχετε να έχω πει κάτι το οποίο να μην μπορούσε να γίνει. Και ξέρετε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Την αξιοπιστία στην πολιτική τη θεωρώ το α και το ω. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος. Είναι πολλές φορές που λες δεν μπορώ, δεν γίνεται, δεν γίνεται, τέλος. Ή αυτό θα γίνει, αλλά εάν το πεις, εάν το υποσχεθείς, πρέπει να μπορείς να το κάνεις αύριο. Σας ρωτάω αυτό, κυρία Μπακογιάννη, γιατί πρόσφατα ο κύριος Γιώργος Σταθάκης δημοσιοποίησε μία λίστα με τα πεπραγμένα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, απαντώντας ουσιαστικά στις δικές σας αιτιάσεις ότι παραλάβατε το 2019 ένα νομό εγκαταλελειμμένο. Έχετε την ανάγκη να το απαντήσετε? Βεβαίως έχω ανάγκη να την απαντήσω, γιατί αυτός είναι ο διάλογος ο πολιτικός ο οποίος γίνεται και του απάντησα και χθες. Στο επιμελητήριο. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε τις τρέχουσες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες πάντοτε υπάρχουν, το κράτος συνεχίζει να λειτουργεί, στους δήμους υπάρχουν τρέχουσες χρηματοδοτήσεις σε κάποια έργα, και τα έργα τα οποία πραγματικά γίνανε στο νομό. Τι θέλω να πω? Έχουμε μία χρηματοδότηση, παραδείγματος χάρη, του Αρχαιολογικού Μουσείου. Ναι, μία χρηματοδότηση του Αρχαιολογικού Μουσείου. Δεν τελείωνε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Ήθελε πρόσθετες και πολλές χρηματοδοτήσεις για να μπορέσουμε να τελειώσουμε. Είχαν σταματήσει οι εργασίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα νεόρια ήταν άγνωστη λέξη. Τα νεόρια μπήκανε στην κυριολεξία σήμερα πάνω στο χάρτη και γίνονται και ξεκίνησαν ένα τεράστιο έργο που έχει σημασία για τα Χανιά. Τα φράγματα ήταν διαλυμένα. Δεν υπήρχε περίπτωση να έχουμε στη Δυτική Κίσαμο νερό. Αλλά πώς θα κάναμε ανάπτυξη στη Δυτική Κίσαμο με ξενοδοχεία 4.000 κλινών χωρίς νερό? 2 πράγματα χρειαζότανε. Το νερό και ο δρόμος. Το νερό ήταν διαλυμένα, τα φράγματα δεν είχαν μπει καθόλου μπροστά. Και η Κίσαμος, ο δρόμος, ο ΒΟΑΚ δηλαδή, σταματούσε στα Χανιά. Δεν υπήρχε εξαγγελίες, τόνοι εξαγγελιών. Αλλά επί της ουσίας, όταν εγώ ζήτησα να δω από πού περνάει, παιδιά, το σχέδιο του δρόμου για το Καστέλι,
Μου είπανε, μα δεν υπάρχει ούτε ζωγραφισμένο, ούτε σαν ζωγραφιά δεν υπήρχε. Λοιπόν, αυτά συζητάμε. Και εδώ είμαστε έτοιμοι να συγκριθούμε. Τι έγινε στα Χανιά, πώς λειτουργούν τα Χανιά, πώς έγινε, και δεν θα μπω στα οικονομικά στοιχεία, τα οποία, τα οικονομικά στοιχεία νομίζω πως είναι συντριπτικά για το πώς πηγαίνει η ανάπτυξη και πώς πλέον έρχονται ιδιωτικές επενδύσεις στην Ελλάδα και πώς μας εμπιστεύεται πλέον ο κόσμος διεθνώς. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε και εδώ στην Κρήτη. Γενικότερα σας βλέπω ήρεμη και χαμογελαστή και εδώ οφείλω να σας ρωτήσω, είναι κάτι που απορρέει από την αισιοδοξία που έχετε, από την εμπειρία ή είναι αυτοπεποίθηση, γιατί συνήθως βλέπουμε και ανθρώπους που ενώ εμφανίζονται ήρεμοι, μέσα τους υπάρχει ένας βρασμός. Κοιτάξτε, οι εκλογές είναι εκλογές. Όταν μιλάει ο λαός, εμείς σοπούμε. Έτσι, μιλάμε μέχρι την τελευταία μέρα και προσπαθούμε να πείσουμε. Από την άλλη μεριά, ναι, είμαι ήρεμη. Είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, με όλα τα προβλήματα, ο ελληνικός λαός θα σκεφτεί πάρα πολύ σοβαρά. Θα συγκρίνει τα 4,5 χρόνια Τσίπρα με τα 4 χρόνια Μητσοτάκη. Θα θυμηθεί τι έγινε. Και έχει από τη μία μεριά μία πρόταση διακυβέρνησης πολύ συγκεκριμένη, γιατί εμείς δεν μασάμε τα λόγια, μας λέμε ακριβώς αυτό που θέλουμε. Και από την άλλη μεριά, μία θολούρα, μία προοδευτική, λέει, διακυβέρνηση. Περιττώ να σας πω ότι τη λέξη προοδευτική δεν την αποδέχομαι, γιατί θεωρώ ότι προοδευτική είμαστε εμείς πραγματικά, που σπάσαμε αυγά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, προοδευτική διακυβέρνηση. Με ποιον? Ο κύριος Ανδρουλάκης θέτει δύο όρους. Λέει, όχι στο Τσίπρα και όχι στο Βαρουφάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, χωρίς τον Τσίπρα, λογικό μου ακούγεται, συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά εάν ο λαός ψηφίσει τον Τσίπρα θα κάνουμε πρωθυπουργό. Ο κύριος Ανδρουλάκης το αρνείται, ο κύριος Βαρουφάκης είναι ο μόνος ο οποίος, επειδή είναι ανεμοδούρα γνωστή, λέει τη μία μέρα ναι, την άλλη μέρα όχι, αλλά τέλος πάντων η επίσημη θέση του είναι όχι. Ποια θα είναι η διακυβέρνηση? Η κυβέρνηση μειοψηφία, τη φοβάστε ότι μπορεί να δεν δημιουργηθούν τα ποσοστά? Δεν το πιστεύω. Ο Τσίπρας το αρνείται σήμερα. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν βγαίνουν τα νούμερα. Κοιτάξτε, στην πολιτική, στο τέλος της ημέρας, μετράς βουλευτές, κοινοβουλευτικές δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή δεν βγαίνουν τα νούμερα. Δηλαδή, και δεν είναι, ξέρετε, δεν είναι εγωιστικό, δεν είναι αλαζονικό, αλλά έχει ουσία. Βρισκόμαστε σε μία εποχή, θα μου πείτε, εγώ που κάθομαι στο Ορθούνι, έχω καμιά σκασίλα, τι γίνεται διεθνώς. Έχει όμως μεγάλη σημασία τι γίνεται διεθνώς. Έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στην Τουρκία. Έχει μεγάλη σημασία ότι φλέγεται η Μέση Ανατολή. Εδώ βλέπετε για το Σουδάν που είναι πιο μακριά και γίνεται ο κακός χαμός. Έχει μεγάλη σημασία τι θα γίνει στην Ευρώπη και τι θα γίνει στα Βαλκάνια. Γιατί επηρεάζει τη ζωή μας στο Ορθούνι. Επηρεάζει τη ζωή μας παντού. Άρα το να έχεις ένα σταθερό τιμονιέρι, το να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει, έχει κύρος στο εξωτερικό, μιλάει στο Κογκρέσο και τον χειροκροτούν όρθιοι, είναι μεγάλη υπόθεση για τη χώρα. Και σε μία εποχή δύσκολη. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Άρα εμείς πήγαμε καλά, αλλά πήγαμε καλά με μεγάλο αγώνα. Και με μεγάλες δυσκολίες, με πανδημίες, με εξωτερικούς εχθρούς στα σύνορά μας, με ασύμμετρες απειλές στον Εύρο, με ένα καλοκαίρι που ήμουν ξύπνια όλη τη νύχτα και κοίταζα τη Σούδα, γιατί τα υποβρύχια μας ήταν όλα γύρω-γύρω από το τουρκικό στόλο. Δεν περάσαμε εύκολα. Αυτές οι αλλεπάλληλες κρίσεις όμως, κύριε Μπακαγιάννη, θέλει ο μέσος Έλληνας να βλέπει βελτίωση στην ποιότητα ζωής, βελτίωση στην καθημερινότητά του. Το ζήτημα των μισθών το έχει θέσει ο Πρωθυπουργός και το να ανεβαίνει η επενδυτική βαθμίδα φυσικά είναι και πολύ σημαντικό για τον αντίκτυπο με τις επενδύσεις, αλλά από την άλλη δεν φτάνει στην πραγματική οικονομία και στους πολίτες. Εδώ τι απαντάτε? Ότι δεν είναι αλήθεια αυτό. Ότι αν συγκρίνεις πώς ήταν ο κατώτατος μισθός πριν από 4 χρόνια και πού είναι σήμερα, η διαφορά είναι 3 φορές μεγαλύτερη. Δηλαδή έχει ανέβει 3 φορές ο κατώτατος μισθός. Και η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα με τη ζήτηση εργατικών χεριών που υπάρχει, η μισθή είναι μεγαλύτερη από τον κατώτατο μισθό. Πάρτε εδώ παράδειγμα τώρα, ας πάρουμε τα του οίκου μας. Δεν υπάρχει
μία επιχείρηση στα Χανιά που να μην ψάχνει εργαζόμενο. Όταν λοιπόν ψάχνεις και έχεις ανάγκη εργαζόμενο, τον πληρώνεις καλύτερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον πληρώνεις περισσότερα λεφτά. Γιατί ο εργαζόμενος διεκδικεί να έχει καλύτερο μισθό. Αυτό θα γίνει στην επόμενη τετραετία με αλματώδεις ρυθμούς. Διότι τη βλέπετε την πραγματικότητα παντού. Δηλαδή βλέπετε ότι εισάγουμε εργαζόμενους. Τώρα μιλάω για το κατώτατο ημερομίσθιο, έτσι. Πόσο μάλλον οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε θέσεις ευθύνης ή μεγαλύτερες θέσεις, θα ανέβουν οι μισθοί, γιατί θα ανέβει η οικονομία. Το ένα φέρνει τ' άλλο. Ξέρετε, το πρώτο πράγμα που καταλάβαμε στην κρίση ήταν οι δείκτες. Ο κόσμος δεν κατάλαβε. Όταν μπήκαμε στο μνημόνιο, ο κόσμος δεν είχε καταλάβει τίποτα. Ήταν μια χαρά. Σου λέει, καλά, εγώ ζω τέλεια. Τι ανάγκη έχω. Έχουμε πάντα στην Κρήτη μια διαφορά φάση. Όχι, όχι. Η οικονομία έχει μια διαφορά φάση. Η οικονομία, όταν ο δείκτης κατεβαίνει, ο πολίτης το καταλαβαίνει πολύ αργότερα. Όταν ο δείκτης ανεβαίνει, πάλι το καταλαβαίνει αργότερα. Πάντα το υπάρχει μια διαφορά φάση. Και εννοώ και στην Κρήτη, λόγω καλά, ότι έχουμε στην Κρήτη, τουρισμό. Εντάξει, έχουμε τουρισμό, άλλες. Έχουμε πρωτογενή τομέα. Η Κρήτη είναι πάντοτε μία περίπτωση δική της. Γι' αυτό και προσφέρει αυτά που προσφέρει στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Γι' αυτό και είχαμε και το μεγάλο επιχείρημα ότι για καθίστε ρε παιδιά. Εμείς προσφέρουμε αυτά που προσφέρουμε στο ΑΕΠ της Ελλάδος και δεν έχουμε έναν δρόμο. Και βρέθηκε ένας Μητσοτάκης να πάει να πατήσει πόδι στην Ευρώπη για να χρηματοδοτηθεί αυτός ο έρημος ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ. Και εδώ προκαλώ τον οποιοδήποτε να έρθει να μου πει ποια ήταν η χρηματοδότηση του ΒΟΑΚ. Πού υπήρχε, βγαίνανε, λέγανε λόγια πολλά, ατελείωτα κτλ. Ούτε ξέρω πόσες συνεντεύξεις. Επί της ουσίας για την ταμπακέρα, για να γίνει ένα έργο πρέπει να πληρωθεί. Από πού θα είχε πληρωθεί. Έπρεπε να πάει ο Μητσοτάκης να πατήσει πόδι, να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης ο ΒΟΑΚ, να δεσμευτεί ότι θα πληρώνει και ο κρατικός προϋπολογισμός 100 εκατομμύρια το χρόνο, να υπάρξουν και διόδια, για να μπορέσουμε σοβαρά να πούμε ότι ναι, θα έχουμε ΒΟΑΚ. Το επόμενο στοίχημα είναι το να τηρηθεί απαρέγκλιτα το χρονοδιάγραμμα ή να υπάρχουν μικρές αποκλίσεις, εν πάση περιπτώσει. Βεβαίως. Να σας γυρίσω όμως στην καθημερινότητα, γιατί ήδη μας στεναχωρεί το γεγονός ότι ενώ υπάρχει έλλειψη και στην εστίαση, κυρία Μπακογιάννη, και στον τουρισμό, βλέπουμε ότι δεν τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις των ξενοδοχείων υπαλλήλων. Ήδη καταστρατηγούνται, υπάρχουν παράπονα ήδη στο Ηράκλειο. Και εδώ το κρατάτε εσείς για να δείτε. Εμείς δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα στα Χανιά. Στα Χανιά, μιλάω για το Ηράκλειο τώρα. Αλλά δεν μπερδεύετε με το Ηράκλειο. Στα Χανιά δεν έχουμε. Αλλά όπου υπάρχουν καταστρατηγήσεις, οφείλουν να υπάρχουν καταγγελίες άμεσα. Να είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Και ο Μητσοτάκης αυτό ήταν απόλυτος. Υγιείς επιχειρήσεις χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους δεν υπάρχουν. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Αυτό πλέον έχει γίνει συνείδηση διεθνώς. Όποιο βιβλίο, όποιο άρθρο και να διαβάσετε, όποια μελέτη. Και εμένα που με βομβαρδίζουν οι συνεργάτες μου κάθε μέρα με κάποιες μελέτες τις οποίες οφείλω να διαβάσω περίπου σαν να δίνω εξετάσεις. Σας λέω ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη διεθνώς που να μην λέει τώρα, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, μετά από όλα αυτά, έχουν όλοι συνειδητοποιήσει ότι χωρίς ευχαριστημένους εργαζόμενους η επιχείρηση φαλείρει. Ή αν δεν φαλείρει, δεν πάει καλά. Μειώνει παραγωγή, κάνει αυτό. Μειωμένες, παρεχόμενες υπηρεσίες. Αυτό. Που η ποιότητα για μας είναι πολύ σημαντικό, αν θέλουμε να προσελκύσουμε. Εγώ ήμουν προχθές στη λίμνη του Κουρνά. Και μου έλεγε ένας φίλος μου στη λίμνη του Κουρνά, υποχρεώθηκε να βγάλει τραπέζια για να κρατήσει την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών, διότι δεν βρίσκει εργαζόμενους. Δεν βρίσκει εργαζόμενους. Και σας διαβεβαιώ ότι οι άνθρωποι στη λίμνη του Κουρνά περνάνε και πολύ ωραία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος και πληρώνει εντάξει και ασφαλίζει και κάνει και ράνει, εργαζόμενο δεν βρίσκει. Έχει τα παιδιά. Το είδαμε και στη Γαλλία τώρα, όπου ανεβάζουν τους μισθούς, ειδικά στον τουρισμό, για να προσελκύσουν εργαζόμενους. Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο της έλλειψης των εργαζομένων. Είναι πανευρωπαϊκό το φαινόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ με όλη τη συμπάθεια που έχω στη Γαλλία, με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Σωστά, σωστά.
Σε κάθε περίπτωση, κυρία Μπακογιάννη, τι είναι αυτό που σας εκπλήσει, αν σας εκπλήσει κάτι ακόμα κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, της προεκλογικής διαδικασίας. Παραδείγματος χάρη, έχουν προκύψει ευνηδίως το ζήτημα του κόμματος του Κασιδιάρη, η υπόθεση Γεωργούλη που είναι και η πιο πρόσφατη από όλες. Βλέπουμε ότι σε μια εκλογική διαδικασία προκύπτουν πολλά. Είναι μετάβλητο το τοπίο. Κοιτάξτε, εμένα δεν με εκπλήσουν πολλά πράγματα. Εξακολουθεί και με εκπλήσει η μοχθηρότητα του κόσμου. Θα μου πεις, δεν μεγάλωσες πια, για όνομα του Θεού, γιαγιά έγινες. Δεν έπρεπε να έχεις βάλει μυαλό. Με εκπλήσει. Η μοχθηρότητα είναι κάτι με το οποίο δύσκολα μπορώ να συμβαστώ. Μοχθηρότητα ή μη αναγνώριση. Όχι. Μη αναγνώριση είναι άλλο πράγμα. Η μοχθηρότητα. Η μοχθηρότητα είναι κάτι το οποίο δύσκολα το αντιμετωπίζεις στην καθημερινότητά σου. Τώρα η υπόθεση Γεωργούλη. Η υπόθεση Γεωργούλη με ενοχλεί, όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολύ. Είμαι στο Συμβούλιο της Ευρώπης πάρα πολλά χρόνια. Πριν εφευρεθεί το MeToo, κάποιοι από εμάς ξεκινήσανε αγώνα ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών και των παιδιών. Με ενοχλεί πάρα πολύ η υπόθεση Γεωργούλη. Έχουμε γίνει για άλλη μια φορά ρόμπα στην Ευρώπη. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Πρέπει όμως να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα από όλα αυτά. Και εγώ θα σας το πω σήμερα, έστω και αν θα προκαλέσω τις γνωστές αντιδράσεις. Η ιστορία εκλογής με σταυρό των ευρωβουλευτών πρέπει να σταματήσει. Οι ευρωβουλευτές πρέπει να ξαναεκλέγονται με λίστα και να υπάρχει ευθύνη του κόμματος που τους προτείνει. Διότι, γιατί το λέω αυτό, θα μου πεις είμαι λιγότερο δημοκράτης, μια ζωή εκλέγομαι με λίστα και με σταυρό και όταν μου προτείνανε να εκλεγώ στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, είπα όχι, θέλω το σταυρό. Αλλά θέλω το σταυρό σε ένα νομό. Θέλω το σταυρό κάπου που να μπορώ να πραγματικά να τον διεκδικήσω σοβαρά. Όταν πας σε πανελλήνια κλίμακα να εκλεγείς με σταυρό, οι πιθανότητες ο κόσμος να εκλέξει αυτόν που ξέρει, είτε γιατί είναι ηθοποιός, είτε γιατί είναι ποδοσφαιριστής, είτε γιατί είναι, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση κάτι άλλο, είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οφείλει λοιπόν ένα κόμμα να έχει την ευθύνη των ανθρώπων που στέλνει στην Ευρώπη και να είναι άνθρωποι ενός υψηλού επίπεδου. Ποιος ήταν ο κύριος Γεωργούλης? Πού τον βρήκαμε τον κύριο Γεωργούλη? Θα μου πεις, δεν παρακολουθούσες τηλεόραση αρκετά. Μάλιστα, δεν παρακολουθούσες τηλεόραση. Τι ήξερε ο κόσμος για τον κύριο Γεωργούλη? Τίποτα. Εδώ μιλάμε για μια εθνική αντιπροσωπεία. Μιλάμε για μια εθνική αντιπροσωπεία, στην οποία η Ελλάδα βγαίνει μπροστά. Δεν λένε Γεωργούλης έκανε, λένε Έλληνας ευρωβουλευτής έκανε. Αυτό είναι κάτι για το οποίο κάποιος πρέπει να έχει μια ευθύνη. Έχει την ευθύνη ο πρόεδρος του κόμματος που τον έβαλε υποψήφιο. Εντάξει. Αλλά ο πρόεδρος του κόμματος τον έβαλε υποψήφιο, τον εξέλεξε ο λαός, σου λέει. Ναι, αλλά με τι κριτήριο τον εξέλεξε ο λαός? Γιατί απλώς τον ήξερε. Της δημοφιλίας. Ναι. Αλλά εδώ, όταν πας, ισχύει και για μας τους βουλευτές, τους τοπικούς. Απλώς εδώ είμαστε, είναι πιο εύκολο να με κρίνεις. Ο κόσμος στα Χανιά δεν ψάχνει να μάθει ποια είναι τώρα. Δεν ψάχνει να μάθει ποιος είναι ο Πολάκης. Δεν ψάχνει να μάθει ποιος είναι, ποια είναι η Βολουδάκη, ποιος είναι ο Μαρκογιαννάκης ή ποιος είναι. Τους ξέρει. Άρα τους κρίνει με πολύ διαφορετικά κριτήρια. Κύριε Μπακογιάννη, η αλήθεια είναι ότι στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν έχουμε ακούσει ούτε τη μιλιά τους. Που σημαίνει ότι πάλι με τα ίδια κριτήρια της δημοφιλίας έχουν τοποθετηθεί. Μα όταν το λέω αυτό, το λέω γενικά για όλους. Δεν το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο για το ΠΑΣΟΚ. Το λέω για όλους. Εγώ βαθύτατα πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να αλλάξει αυτό το πράγμα. Πρέπει να εκλέγονται με λίστα. Και κύριε Μητσοτάκη, κύριε Τσίπρα, κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Βαρδαλαμπούμπα, όποιος είναι αρχηγός κόμματος, έχει την ευθύνη της λίστας που προτείνει. Και επειδή υπήρξε παλιά λίστα, και το ξέρουμε, και μπορώ να σας πω από εμπειρία, ότι υπήρχαν ευρωβουλευτές, η Μαριέτα Γιαννάκου, ο Φόλιας, τώρα να σας πω τους δικούς μας, άνθρωποι οι οποίοι αφήσανε αποτύπωμα στην Ευρωβουλή. Η Μαριέτα έχει πεθάνει 2 χρόνια και ακόμα σήμερα στην Ευρωβουλή μιλούν για την εποχή της.
Ήταν διορισμένη η Ευρωβουλευτής. Αλλά έκανε δουλειά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Λοιπόν, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μένα, για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα από όλη αυτή τη θλιβερή υπόθεση κακοποίησης του κυρίου Γεωργούλη. Τι προβλέπετε με την υπόθεση του κόμματος Κασιδιάρη? Κοιτάξτε, προβλέπω ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί, αλλά η ελληνική δικαιοσύνη θα κρίνει. Αρχές του Μάη περιμένουμε, ναι, την ετοιμιγόρα. Και θα αποφασίσει. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να έχουμε ναζιστές και δολοφόνους στη Βουλή των Ελλήνων. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν μπορούμε. Και δεν καταδικάζονται για τις ιδέες τους, και το λέω αυτό σε όποιον θέλει να το ακούσει, καταδικάστηκαν για τις πράξεις τους. Είναι σαν την τρομοκρατία. Δεν καταδικάστηκαν για τις ιδέες τους. Καταδικάστηκαν για τις πράξεις. Οι πράξεις ήτανε, οι δολοφονίες ήτανε που τους καταδίκασαν ως οργανωμένα έγκλημα. Το υποτιμήσατε αυτό το θέμα του κόμματος Κασιδιάρη. Να, με 5 ψήφους από τον Άριο Πάγο, τώρα το αλλάζετε για να είναι με μία πλειοψηφία των 10 ψήφων. Αυτό ίσως έπρεπε να γίνει εξ αρχής, ήταν ίσως υποτιμημένο από ισχύει την κυβέρνηση. Ισχύει το στερνή μου γνώση σας είχα πρώτα. Δεν φανταζότανε κανένας από εμάς ότι ένας λειτουργός της δικαιοσύνης, σαν τον κύριο Καναλόπουλο, θα έμπαινε μπροστάρι στο κόμμα του Κασιδιάρη. Τι να σας πω. Δεν το σκεφτήκαμε. Δεν το φανταστήκαμε ότι ήταν ποτέ δυνατόν ένας άνθρωπος να πετάξει την προσωπική του ιστορία ως δικαστικού λειτουργού στο καλάθι των αχρήστων και να μπει μπροστάρι σε ένα κόμμα σαν του Κασιδιάρη. Συγγνώμη, δεν το σκεφτήκαμε. Και πόσους άλλους θύλακες τέτοιους έχουμε, κύριε Μπακογιάννη, ακροδεξιάς κατεύθυνσης? Κοιτάξτε, δεν είναι το θέμα ακροδεξιάς ή ακροαριστεράς. Το θέμα μεταφέρεται. Υπάρχουν ακροδεξιοί και υπάρχουν ακροαριστεροί. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχω πρόβλημα με τη βία. Και η βία δεν έχει χρώμα. Άπαξ και έχεις, ασκείς βία, πόσο μάλλον αν φτάνεις σε δολοφονίες, εκεί έχω τεράστιο πρόβλημα. Εκεί είναι το θέμα μας. Είναι το ίδιο θέμα με άλλο τρόπο που συζητούσαμε πριν. Η βία είναι το πρόβλημα. Δεν σου επιτρέπω να έχεις βία. Δεν σου επιτρέπω. Εγώ στον εγγονό μου, ο οποίος είναι 8, του λέω ότι άκου να σου πω μεγάλε, έλα εδώ, χέρι σε κοριτσάκι δεν θα σηκώσεις, δεν θα στο κόψω. Και τσακώνονται τα παιδιά μεταξύ τους και ξέρετε τι θα πει. Δεν λαμβανόμαστε. Και πόσο μάλλον τα πρόκειται για ένα δικαστικό λειτουργό. Μα τώρα μη συστάτε. Πραγματικά ήταν σοκ για την ελληνική κοινωνία. Εγώ δεν τον ήξερα τον άνθρωπο προσωπικώς, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει τη δικαιοσύνη μπαίνει μπροστά τώρα για να καλύψει, για να πλαγιοκοπήσει τον νόμο. Εντάξει. Θα πάμε και εμείς στη Βουλή και θα ψηφίσουμε κι άλλο νόμο. Ήταν από τα απρόπτα που λέγαμε της εκλογικής διαδικασίας, της εκλογικής μάχης, όπου είναι και σύντομη, αλλά είναι και ευμετάβλητη με διάφορα γεγονότα που προκύπτουν. Πάντα έτσι είναι. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Μπακογιάννη, και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά. Ντόρα Μπακογιάννη. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954, σημείο αναφοράς όμως είχε και έχει πάντα τα Χανιά. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και επικοινωνία στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μιλά γερμανικά, γαλλικά και αγγλικά. Το 1974 παντρεύτηκε τον Παύλο Μπακογιάννη, με τον οποίο απέκτησε 2 παιδιά. Το 1989 ο πατέρας των παιδιών της δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. 9 χρόνια μετά παντρεύτηκε τον Ισίδωρο Κούβελο. Εκλέγεται βουλευτής από το 1989. Από το 1990 μέχρι το 1992 υπηρέτησε ως υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και από το 1992-93 ως υπουργός πολιτισμού στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το 2002 εξελέγει πρώτη γυναίκα δήμαρχος Αθηναίων με ποσοστό 60,6%. Ανέλαβε το έργο της προετοιμασίας της πόλης για τη φιλοξενία των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Το 2006 μέχρι το 2009 γίνεται η πρώτη Ελληνίδα Υπουργός Εξωτερικών, το υψηλότερο αξίωμα που υπηρέτησε γυναίκα σε ελληνική κυβέρνηση. Το 1992 η Ντόρα Μπακογιάννη βραβεύτηκε με το Διεθνές Βραβείο Ηγεσίας από το Διεθνές Κέντρο Γυναικών. Το 2005 ο Διεθνής Οργανισμός City Mayors την εξέλεξε World Mayor.
Το 2008 η Ντόρα Μπακογιάννη τιμήθηκε με το Maximilian Award, European Award for Regional Policy and Local Government και το 2009 της απονεμήθηκε ο τίτλος Συγκλητικός Επιτιμή από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών στο Σάλτσμπουργκ. Το 2009 εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα ξένος εταίρος από τη Γαλλική Ακαδημία Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Το 2013 έγινε επίτιμος διδάκτορας του Ευρωπαϊκού Πολυτεχνικού Πανεπιστημίου της Βουλγαρίας για τις προσπάθειές της όσον αφορά το δρόμο της Βουλγαρίας και της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια χρονιά απονεμήθηκε με το μετάλλιο του ΟΑΣΕ για τη συμβολή της στην προσέγγιση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στη Σύνοδο Κορυφής της Κέρκυρας κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στον ΟΑΣΕ το 2009. Το 2013 εξελέγει ομόφωνα αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ως μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Υποθέσεων και Δημοκρατίας από το 2014 έως το 2016. Σήμερα είναι συνεισηγητής της Ρωσικής Ομοσπονδίας και εισηγητής για τη Συριακή Κρίση. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 εξελέγει βουλευτής Χανίων. Η Ντόρα Μπακογιάννη είναι διεθνώς γνωστή για την ανυποχώρητη στάση της απέναντι στην τρομοκρατία και τη βαθιά πίστη της στην ευρωπαϊκή ιδέα. Επιστρέφουμε εδώ στη συνέντευξή μας με την πρώην Υπουργό και Βουλευτή Χανίων με τη Νέα Δημοκρατία, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Έχουμε εμβαθύνει σε θέματα και πολιτικής και προσωπικής υφής και θα συνεχίσουμε αυτή τη συνέντευξη λέγοντας, κυρία Μπακογιάννη, πολλές φορές πόσο ανταγωνιστικό είναι το θέλω από το μπορώ. Εσείς το έχετε ζήσει τόσα χρόνια στην πολιτική. Ήσασταν πάντα αυτή η γυναίκα που θα θέλατε να ασχοληθείτε με την πολιτική? Ήσασταν αναγκασμένοι να ασχοληθείτε με την πολιτική? Πώς το είδατε? Ή είχατε και άλλες κλίσεις οι οποίες παραμερίστηκαν? Όταν ήμουν μικρή ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Αλλά ήθελα πάντοτε να βρω ένα τάφο ασύλτο. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Κάτι σαν τον Τουταγχαμώνα, κάτι τέτοιο. Αλλά εγώ είμαι παιδί της δικτατορίας. Και όταν έγινε η δικτατορία στην Ελλάδα, άλλαξαν όλα. Και από τότε μπήκα. Τώρα 13 ετών, 14 ετών την μπήκα. Απλώς επειδή η οικογένεια ήταν υποκατοίκον κράτηση, φυλακή, ναι, το ένα το άλλο. Ζήσαμε όλη αυτή την κατάσταση και έτσι βασικά πολιτικοποιήθηκα πάρα πολύ. Και πολιτικοποιήθηκα στην αρχή στο εξωτερικό. Θυμάμαι έγινα πρόεδρος του σχολείου μου στη Γερμανική Σχολή στο Παρίσι. Τότε ήταν η πρώτη μου υποψηφιότητα που έβαλα. Την πρώτη υποψηφιότητα την έβαλα ως πρόεδρος της τάξης και μετά ως πρόεδρος του σχολείου. Ήταν η πρώτη απεργία που έγινε ποτέ σε γερμανικό σχολείο. Δεν έχει ποτέ υπάρξει άλλη, μία, στην ιστορία των γερμανικών σχολείων παγκοσμίως. Την είχα κάνει εγώ. Ήταν πολύ αστείο, γιατί όταν πήγα ως υπουργός στη Γερμανία να μιλήσω για τα εκπαιδευτικά προβλήματα των Ελλήνων εκεί, που ήταν πολλά, κάθεται ένας κυριούλης με ένα μαύρο κουστούμι, μεγάλο σε ηλικία, με κοίταζε. Μου λέει, κυρία Μπακογιάννη, έχετε υπάρξει Δεσποινής Μητσοτάκη? Λέω, μάλιστα. Μου λέει, είσαστε περασμένοι σε όλα τα αρχεία του γερμανικού κράτους. Δεν ήξερα από πού να φύγω. Λέω, όχι, Παναγία μου, άντε τώρα να ξανακερδίσω το κύρος μου. Τέλος πάντων. Άρα από τότε, ναι, ήμουνα πάρα πολύ, ήθελα πάρα πολύ να αλλάξω τον κόσμο. Όταν είσαι 17-18, πιστεύεις ότι από σένα, όπως λέει ο Καζαντζάκης, εξαρτάται αν θα αλλάξει τον κόσμο ή όχι. Εγώ και καζαντζακική υπήρξα από τότε. Κατόπιν τούτου, μ' άρεσε η πολιτική πάρα πολύ. Και ποτέ δεν βαρυγκόμισα. Τώρα μπήκα υπό πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες, γιατί μ' άρεσε να δουλεύω εκεί πίσω. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται για ένα τόσο προβεβλημένο άτομο σαν και εμένα, δεν ήθελα καθόλου τη δημοσιότητα. Αυτό ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι να το συνηθίσω. Δεν την ήθελα καθόλου. Ήθελα να έχω την ιδιωτική μου ζωή, να μην ξέρει κανείς τι κάνω, να μην αυτό. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Εντάξει, μετά, όπως καταλαβαίνετε. Θεωρείτε ότι εντέχνως σας οδήγησε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης σε αυτή τη διαδρομή? Όχι.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με οδήγησε με την έννοια ότι ναι, δούλευα μαζί του από τότε, από τη δικτατορία δηλαδή. Δεν είχε και τίποτα κανέναν άλλον, ποιος να του γράψει, ποιος να... οπότε ναι, δούλευα μαζί του από τότε. Αλλά του άρεσε να με έχει δίπλα του να δουλεύω, αλλά το να κατέβω η ίδια στην πολιτική οφείλεται μετά στη δολοφονία του Μπακογιάννη και όλα αυτά που συνέβησαν και κατέβηκα έτσι κακήν κακώς. Αλλά τελικώς δεν ανήκω στην κατηγορία αυτών που βρίζουν και λένε «Οχ και αχ» και τα λοιπά. Η πραγματικότητα είναι ότι η πολιτική είναι λειτουργήμα. Όσο περίεργο και αν ακούγεται, ο κόσμος έχει τη χειρότερη άποψη για τους πολιτικούς, άντε μωρέ, πολιτική, τα τραγούδια τα διάφορα για τους βουλευτές που καλύτερα να πάνε αδιάβαστοι κτλ. Αλλά είναι μεγάλο λειτουργήμα. Δηλαδή, όταν μπορείς να βοηθήσεις, όταν μπορείς να σπρώξεις πράγματα να γίνουν, όταν μία απόφαση για το νερό δίνει νερό σε κόσμο, ή ένας δρόμος ή ένα νοσοκομείο ή λύνονται προβλήματα του οξυγόνου στο νοσοκομείο Χανίων. Τρεχαγύρευε θα μου πεις. Και όμως αυτά τα μικρά καθημερινά πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν την ποιότητα ζωής του αλλού περνάνε μέσα από την πολιτική. Και ξέρετε αυτή την κουβέντα την είπα κάποτε σε και ένα μεγάλους οικονομικούς παράγοντες. Μεγάλο, πολύ μεγάλο οικονομικό παράγοντα. Οι οποίοι έχουν την άποψη ότι εμείς κάνουμε κουβάντο. Και του είπα μια μέρα, κάνεις ένα μεγάλο λάθος. Κουμάντο δεν κάνει κανένας από εσάς. Κουμάντο σε τελική ανάλυση, σε μια δημοκρατία, κάνει η πολιτική. Εμείς θα αποφασίσουμε αν η Google θα πληρώσει τα φόρους στην Ευρώπη. Εμείς θα αποφασίσουμε ποιοι είναι οι όροι του παιχνιδιού για την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς θα αποφασίσουμε ποια είναι τα όρια. Άρα είσαι βαθιά ανοιχτωμένος και αυτό το έλεγε ο Μητσοτάκης πάντα. Μου είχε πει μια φορά όταν μπήκα στην πολιτική, θα θυμάσαι ένα πράγμα. Κανένας οικονομικός παράγοντας δεν πρόκειται να αποφασίσει για τίποτα. Θα αποφασίσει ο λαός. Ο λαός των Χανίων που θα σε στείλει στη Βουλή ή ο λαός της Αθήνας ή ο λαός της Βρετανίας και εσύ λογοδοτείς σε αυτόν, δεν λογοδοτείς σε κανέναν παράγοντα. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμη της πολιτικής. Και αυτό είναι και το μήνυμα στα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά, τα 17άρια που σήμερα λένε εγώ δεν πάω να ψηφίσω, είσαστε όλοι οι ίδιοι, δεν θα αλλάξει τίποτα κτλ. Όχι. Εγώ τώρα, όταν ψήφισα να πάρεις εσύ ψήφο, 17 ετών, είναι γιατί εμπιστεύομαι την κρίση σου. Πιστεύω ειλικρινά ότι ο εγγονός μου σε 2 χρόνια θα έχει την κρίση να αποφασίσει ποιος του αρέσει πιο πολύ. Και αυτό είναι δύναμη για το παιδί και είναι δύναμη για τη δημοκρατία. Και αν φταίμε εμείς σε κάτι και φταίμε πολύ, είναι ότι το σύστημα παιδείας μας δεν τους έχει εξηγήσει επαρκώς πόση δύναμη έχουν με αυτό το τη μία κίνηση που θα ρίξουν το χαρτάκι μέσα στην κάλπη. 440.000 περίπου νέοι, ηλικίες 17 έως 20 ετών, θα βρεθούν μπροστά στις κάλπες του Μαΐου και πραγματικά αναρωτιόμαστε αν έχουν παρακολουθήσει έστω και αποσπασματικά κάποια γεγονότα για να έχουν την κρίση να ψηφίσουν. Και σύν τις άλλες υπάρχει και μια κρυφή αγωνία σε όλους μας εάν θα πάνε στην κάλπη, κύριε Μπακογιάννη. Εγώ δεν ξέρω πόσοι θα πάνε. Σίγουρα θα πάνε. Ας μην ξεκινάμε πάντα με την άποψη ότι δεν θα πάνε. Εγώ βλέπω πάρα πολλά παιδιά που θα πάνε να ψηφίσουν κανονικά, που ξέρουν. Τι φταίει όμως. Τι φταίει. Εντάξει, είναι η γενιά του TikTok, είναι η γενιά του ίντερνετ, είναι η γενιά που εμείς δεν έχουμε προσαρμοστεί, εμείς δεν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί άντε να σου εξηγήσει. Εντάξει, όταν έχεις κάνει μια ζωή πολιτική με διαφορετικούς όρους, είναι πολύ δύσκολο να μπεις στη λογική τους. Σύμφωνοι. Δεν είναι όμως αρκετή αυτή η εξήγηση. Σημαίνει ότι το σχολείο, το οποίο είναι το βασικό εργαλείο το οποίο έχεις,
δεν τους έχει μάθει να δουν ένα δελτίο ειδήσεων και να το κρίνουν. Πέστε μου εσείς σε ποια τάξη, 15, 16, 17, κάθεται ο καθηγητής, παίρνει ένα δελτίο ειδήσεων και το δείχνει και λέει κρίντε μου το παιδιά. Κρίντε μου το. Όχι, δεν υπάρχει. Ποτέ. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιατί, βασικά τους θεωρούμε κάτι άλλο. Όχι. Είναι πολίτες. Σήμερα λοιπόν είναι πολίτες. Σήμερα πρέπει να δούνε το δελτίο ειδήσεων. Εμένα οι δικοί μου τώρα, που είναι μικρότεροι, αρχίζουν, όχι γιαγιά, πάλι δελτίο ειδήσεων. Λέω, μείνετε να ξεστραβωθείτε. Να δείτε τι συμβαίνει στον κόσμο. Ερώτηση. Πού είναι το Σουδάν? Πού είναι το Σουδάν? Μάθε πού είναι το Σουδάν. Γεωγραφία δεν ξέρεις. Πού είναι το Σουδάν? Ποια είναι η πρωτεύουσα του Σουδάν? Γιατί γίνεται πόλεμος στο Σουδάν? Να σου εξηγήσω γιατί γίνεται πόλεμος στο Σουδάν. Αλλά να ανοίξεις τον ορίζοντά σου. Να δεις ότι εκτός από τον εαυτό σου υπάρχει ένας κόσμος γύρω σου. Και η δική σου απόφαση θα επηρεάσει τη ζωή πολλών ανθρώπων άλλων γύρω σου. Η Ντόρα Μπακογιάννη όμως δεν είναι η πολιτικός που απλά ξέρει να μιλήσει στη γλώσσα του κόσμου. Ξέρει και να διακρίνει τους ανθρώπους που θα την πλαισιώσουν. Και πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπε για σας ο κύριος Μανούσος Γρυλάκης όταν χρειάστηκε να περάσει από συνέντευξη για να βρεθεί στο πλευρό και να γίνει σκιά μέχρι τέλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Πάμε να το παρακολουθήσουμε. Τη γνώρισα τέλος του 1977 όταν βρέθηκα μπροστά σε ένα πάνελ με την αιτιολογία ότι θα ήμουν ένας από τους πολλούς που πήγαμε για μια θέση. Τότε κάθε υπουργός είχε δύο συνοδούς, οπότε πήγα κι εγώ να δοκιμάσω τις δυνάμεις μου. Στο πλάι του Υπουργού Συντονισμού. Στο πλάι του Υπουργού Συντονισμού. Και με ρωτήσαν ότι με ρώτησε η Επιτροπή. Αυτά που γίνεται και σήμερα, είναι διαφορετική η εκλογή. Στο πάνελ ήταν και η κυρία Μπακογιάννη. Ούτε την ήξερα ποτέ, ούτε την είχα ξαναδεί, ούτε με είχε ξαναδεί, ούτε την υπάρξη μου ήξερα. Εγώ ήξερα ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει τρία κορίτσια και ένα γιο. Οπότε κάποια στιγμή σηκώνεται, μπαίνει μέσα στο γραφείο του πατέρα της, στο γραφείο του υπουργού. Δεν έκλεισε την πόρτα, άφησε κουφωτή πόρτα, λέει στον υπουργό, αυτόν που ζητάς τον έχω έξω. Πώς τον έχεις, λέει έξω, πώς το ξέρεις ότι μου κάνει εμένα. Τέλος πάντων, πες του να περάσει μέσα. Πέρασα μέσα, χαιρέτησα, κύριε υπουργέ, λέγομαι Γρυλάκης και τα λοιπά. Μου λέει, πω, Μανούσο, φιλιώτσο εσύ είσαι. Σας θυμήθηκε. Θυμήθηκε. Μου λέει, ξέρεις ότι η βάφτισή σου κράτησε μία εβδομάδα, στο έχει πει ποτέ ο πατέρας σου, η βάφτισή σου κράτησε μία εβδομάδα. Οι αντίπαλες ομάδες τότε που ήταν ακόμα Μάιδες και οι απέναντι, ήρθαν σε μία συμφωνία να διατηρήσουν τη βάφτιση όσες μέρες χρειαστεί. Δεν στο είπε, μου λέει ο πατέρας, ποτέ, όχι, δεν μου το έχει πει, το ακούω τώρα. Υπήρχε ομάδα περιφρούρησης. Ομάδα περιφρούρησης για να μην διασαλευτεί η διασκέδαση των καλεσμένων. Κράτησε μία εβδομάδα. Σας θυμήθηκε. Θυμήθηκε και μου λέει τι κάνει η κυρία Σοφία και ο πατέρας Αποστόλης. Ότι η ζωή μου άλλαξε. Γιατί λέω Ντόρας Μπακογιάννη. Το λέω, δεν το κρύβω. Η κυρία Μπακογιάννη είναι ένας δυνατός άνθρωπος. Μία δυνατή κυρία. Με αισθήματα, φιλίες που δεν διασαλευτήκαν οι περισσότερες τώρα 45 χρόνια που είμαι εγώ κοντά τους. Και τίμησε τις φιλίες της και τη μάνα και τη φιλία της. Mm-hmm. Δεν υπήρχε. Όχι. Όπως επίσης, ακόμα και οι πολιτικοί αντίπαλοι και τη σέβονται όπως του σέβεται και η ίδια. Τι θεωρείτε το έχει κοινό με τον πατέρα της, έχοντας ζήσει όλα αυτά τα χρόνια? Με τον πατέρα της έχουν πολλά κοινά σημεία. Τις φιλίες που έκανε ο πατέρας της, τις διατηρεί και η κυρία Μπακογιάννη, σε καλό επίπεδο. Και τη στιμά. Σε σχέση με τα χαρακτηριστικά του, με τις συνήθειές του, τι βλέπετε κοινό?
Δεν νομίζω να έχουν μεγάλες διαφορές. Φαινόταν η αδυναμία του επίτιμου Προέδρου προς την πρωτοκ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 
αμφιβολία. Τι έλεγε την τώρα. Ναι, ότι όποια αν κατέβει υποψήφια θα βγει. Και όχι μόνο θα βγει, αλλά θα βγει και σε καλή σειρά. Και αισθήματα. Κρατάει το λόγο της. Κρατάει το λόγο της. Μακάρι να είχαμε και άλλες δώρες. Κυρία Μπακογιάννη, τι διακρίνετε στο Μπανούσο Γρυλάκη τότε, εσείς στο γραφείο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ως Υπουργός Συντονισμού, διακρίνετε κάτι συγκεκριμένο και κατά πόσο αφήσατε την πόρτα μισάνοιχτη τυχαία. Α, την πόρτα μισάνοιχτη την άφησα τυχαία, αλλά διέκρινα έναν καθαρό άνθρωπο. Εγώ έχω ένα καλό κριτήριο στους ανθρώπους. Καμιά φορά βεβαίως πέφτω έξω, αλλά συνήθως από το μάτι και τη χειραψία και τον τρόπο με τον οποίο ο άλλος σου μιλά και σε κοιτάει στα μάτια, μπορώ να διακρίνω. Και όταν μπήκε ο Μανούσος μέσα, δεν μου πήρε πάρα πολύ ώρα. Έβλεπα έναν καθαρό, δυνατό, έντιμο άνθρωπο. Και δεν έπεσα έξω. Και η άβρα του και η μάτια του. 45 χρόνια με τον πατέρα μου, όχι μόνο τον τίμησε, όχι μόνο τον προστάτευσε, αλλά είναι και βεβαίως για μένα ένας από τους καλύτερους μου φίλους, έτσι, ο Μανούσος. Εξελίχθηκε σε έναν από τους καλύτερους μου φίλους. Έχουμε ταξιδέψει τον κόσμο ολόκληρο μαζί. Έχουμε πολλές εμπειρίες. Αλλά είπε κάτι το οποίο για μένα είναι σημαντικό. Εγώ τη φιλία την έχω πάρα πολύ ψηλά. Και την έχω πάρα πολύ ψηλά από το Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης με έμαθε τι σημαίνει φιλία. Και τιμώ τους φίλους μου. Και τους κρατώ διαχρονικά. Και στα πάνω μου και στα κάτω μου. Γιατί η πολιτική είναι ένα σανσέρ. Είναι τη μία φορά είσαι πάνω, διαμαγείας, έχεις πάρα πολλούς φίλους. Και όταν είσαι στα κάτω σου, έχεις πάρα πολύ λίγους. Έτσι είναι συνήθως η ζωή. Και τους αποδέχεστε και με τα ελαττώματά τους. Τους αποδέχομαι και με τα ελαττώματά τους. Κάποτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μου είχε πει ότι εσείς οι Μητσοτάκηδες, με τους φίλους σας θα έχετε πρόβλημα. Λέω, κύριε Πρόεδρε, πολύ αργά το λέτε αυτό, γιατί εγώ στο μεταξύ έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχεις πάρα πολλούς φίλους. Αλλά όταν έχεις φίλους, τους έχεις για μια ζωή. Και εγώ τιμώ και τους φίλους του πατέρα μου πάρα πολύ. Και ο γιος μου τιμά τους φίλους του παππού του και τους δικούς μου πάρα πολύ. Από γενιά σε γενιά, λοιπόν. Ναι, τους θυμάται, τους ξέρει. Έχει σημασία. Γιατί στη ζωή δεν περπατάς μόνος. Περπατάς με την οικογένειά σου βεβαίως, αλλά περπατάς κυρίως με τους φίλους σου. Και εδώ δεν μπορούμε να μην εξάρουμε και τη στάση του Μανούσου Γρυλάκη. Δεν μπήκε να πει «Είμαι ο Μανούσος Γρυλάκης, από τον Αλίκαμπο με έχετε βαφτίσει, Πρόεδρε». Μπήκε και ήθελε πραγματικά να αξιολογηθεί. Ναι, ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι είναι αξιοσημείωτο. Ποτέ το Μανούσο δεν θα τον ακούσει να λέει. Υπάρχει το ανέκδοτο, ξέρεις, ποιος είναι ο ψηλός δίπλα στο Μανούσο. Ναι. Λοιπόν, επειδή όμως υπάρχει και η ευαίσθητη πλευρά της Ντόρας Μπακογιάννη, εδώ μιλήσαμε και το είπε και ο κ. Γρυλάκης, η Ντόρα είναι μια δυνατή κυρία. Υπάρχουν στιγμές που η Ντόρα Μπακογιάννη λυγίζει. Θέλετε να μοιραστείτε πότε η Ντόρα Μπακογιάννη βγάζει την πιο ευαίσθητη πλευρά της? Καλά, να μην σε αξιώσει ο Θεός να περάσεις όλα. Γιατί βεβαίως λυγίζεις. Όχι λυγίζεις, στα πατώματα πέφτεις. Η ζωή δεν σου χαρίζεται. Η ζωή φέρνει πάρα πολλά αναπάντεχα που έρχονται τα πάνω κάτω. Εγώ έζησα διάφορα τέτοια, ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Σημασία έχει, θα μου πεις είναι πολύ κοινότυπο, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος να το πεις, να μάθεις να ξανασηκώνεσαι. Πέφτεις. Ότι πέφτεις, πέφτεις. Ξανασηκώνεσαι. Και πώς ξανασηκώνεσαι. Και εγώ αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Όταν δολοφονήθηκε ο Παύλος, είχα δύο δυνατότητες. Η μία να κάτσω σε μία γωνία, γιατί ήταν τελείως απρόσμενο, δεν ήταν κάτι το οποίο περίμενε κανείς. Μια αρρώστια την περιμένεις.
κάποια στιγμή προετοιμάζεσαι ψυχολογικά. Γι' αυτό και η θρησκεία λέει ότι ο Θεός σε φυλάει από ξαφνικό θάνατο. Γιατί ο ξαφνικός θάνατος είναι αυτός τον οποίο δεν περιμένεις. Άρα η μία μου δυνατότητα ήταν να μείνω σε μια γωνία και να κάτσω εκεί και να μην ξαναβγω ποτέ. Και η άλλη ήταν να βγω και να πολεμήσω. Μου πήρε κάποιο χρονικό διάστημα και τελικώς επέλεξα τη δεύτερη. Ξανασηκώνεσαι, όπως και με την αρρώστια. Σου έρχεται μια αρρώστια στο κεφάλι. Δεν την περιμένεις. Εμένα μου αναγκίνανε τηλεφωνικά ότι είμαι άρρωστη. Το είπε η γιατρός στο τηλέφωνο. Κάθισε, μου ήρθε λίγο μια κεραμίδα και μετά είπα όμως, εντάξει, okay. Πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο είναι άρρωστοι. Θα το πολεμήσεις κι εσύ. Αυτό στιγμιαία όμως. Όχι. Η στεναχώρια, πόσο κράτησε. Όχι, βεβαίως κράτησε. Τώρα μην τρελαθούμε. Είναι, αρχίζεις και σκέφτεσαι πώς θα ζήσουν τα παιδιά σου χωρίς εσένα, τι θα γίνει. Όλοι νομίζουμε ότι έχουμε μια φάση στο οποίο είμαστε αναντικατάστατοι, βεβαίως δεν είμαστε, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι νομίζουμε. Δεν είναι, πρέπει να το διαχειριστείς ψυχολογικά. Και μετά λες, όχι παιδί μου, δεν θα με βάλει κάτω. Η ψυχολογία σε αυτή ειδικά την αρρώστια είναι το 50%. Και αν όποιος με ακούει αυτή τη στιγμή και το λέω με τα λόγου γνώσεως, εγώ τα κατάφερα, τουλάχιστον προς στιγμή, είμαι 100% καλά. Αυτό όμως, 50% είναι ψυχολογία. Όταν έβλεπα ότι στενοχωριέμαι ή δεν ξέρω τι, πήγαινα με τα κάτω μου, αμέσως οι δείκτες χειροτερεύανε. Μόλις είσαι μετά, αρχίζεις και το πολεμάς συνειδητά και λες όχι, δεν θα με πάρει από κάτω εμένα, θα το πολεμήσω, θα δουλεύω, θα κάνω τη ζωή μου κανονικά, θα, αμέσως μετά οι δείκτες ήταν καλύτεροι. Άρα είναι κάτι το οποίο πολεμιέται σήμερα δεν με την επιστήμη, πολεμιέται σε ένα τρομακτικά υψηλό ποσοστό. Τρέχουνε με πολύ γιώδεις ρυθμούς. Ψηλά το κεφάλι. Επιστημονικές. Είναι το μήνυμα. Έτσι ακριβώς. Ψηλά το κεφάλι και δυναμικά μπροστά. Και εδώ τώρα θα ακούσουμε τον Μανώλη Κονταρό, όπου τον ενδυναμώσατε σε μια πολύ δύσκολη φάση της ζωής του και μεταδώσατε ακριβώς αυτή την αισιοδοξία. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε για το ατύχημά του και πώς εσείς σταθήκατε πραγματικά ως αδελφοί στο πλευρό του. Η Μπακογιά είναι μια μερακλίνα κριτικιά, της αρέσει να διασκεδάζει με τους φίλους της, να τραγουδά, να χορεύει. Της αρέσουν πολλά τραγούδια, αλλά έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μικροπαντρεμένη του Νίκου του Ξυλούρη. Ήτανε μια φορά μάτια μου και ένα καιρό μια όμορφη κυρά άρχοντισα να σε χαρώ. Μια μικροπαντρεμένη κόρη ξαναδεί το γυρί της προσμένη βράδυ πρωί. Θεωρείτε ότι έχει κοινά χαρακτηριστικά με τον να είναι στο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και ποια είναι αυτά? Είναι πολύ δυνατή και διεκδική. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να της πουλήσει πνεύμα. Νομίζω ότι εκνευρίζεται και τον βάζει στη θέση του με τον πιο όμορφο τρόπο. Η Ντόρα Μπακογιάννη και βουλευτής που είναι, έχει τόση δύναμη και τόση αναγνωρισιμότητα που είναι για τον τόπο μας πολύ δυνατή. Έχετε κάτι να μοιραστείτε μαζί μας σαν ιστορία που σας έκανε εντύπωση σε όλα αυτά τα χρόνια της γνωριμίας σας? Έχω ζήσει πολλές όμορφες στιγμές με την Ντόρα. Έχω πολλά να θυμηθώ. Όμως θα πω ότι όταν μου έτυχε μια δύσκολη στιγμή στη ζωή μου τότε με το ατύχημα, ήταν από την πρώτη στιγμή
ίσως ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε δίπλα μου. Έχω πολλά να θυμηθώ από τις πρώτες στιγμές που μου είπε τότε. Μάλιστα, όταν με βάζανε στο χειρουργείο για να σταματήσουν την αιμορραγία στην αρτηρία, μου λέει, μη φοβάσαι, είσαι δυνατός, και ο Μητσοτάκης έχει κάνει 5 στεν. Ήθελα να μου δείξει ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Αλλά αυτό που μου είχε κάνει, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και το θυμάμαι, ήταν όταν επιτρέψανε γιατί να μπορώ να φάω, είπε θα του φέρω εγώ φαγητό. Και θυμάμαι και μου φέρε τότε σούπα από κοτόπουλο και στα μάτια της είδα τη χαρά της. Ήταν σαν τη μεγάλη μου αδερφή που μπορούσε ο αδερφός της να ξαναφάει. Εκτός που αγαπά όλους εμάς τους φίλους της, είναι άνθρωπος της οικογένειας. Νιώθει περήφανη για την οικογένειά της και τώρα νιώθει περήφανη που έχει τον αδερφό της πρωθυπουργό και τον ευλέπει πόσο χρήσιμος ήταν για την Ελλάδα μας αυτά τα χρόνια που είναι πρωθυπουργός και πώς το διαχειρίστηκε. Είσαι ικανή και στα Χανιά είναι τιμή μεγάλη που είσαι υποψήφια στον τόπο μας και πάλι. Αυτοσχέδια, εκείνη τη στιγμή την έβγαλε τη Μαντινάδα ο Μάνολης Κονταρός για τη φίλη του την Ντόρα Μπακογιάννη που μίλησε πραγματικά με πολύ συγκινητικά λόγια. Γιατί αυτή η δύσκολη στιγμή δεν μπορεί να την ξεχάσεις όταν παίζεις μεταξύ ζωής και θανάτου και εσείς τους φίλους σας τους θυμάται, όπως το είπε και ο κύριος Μανώσος Γρυλάκης. Είσαστε εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τους αγαπώ και νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη δύναμη από την αγάπη. Και στη ζωή αυτή έτσι περπατάς. Πολλές φορές, και ειδικά στη δικιά μας τη δουλειά, έχεις πικρίες, απογοητεύσεις. Αλλά θα σας πω κάτι. Εμένα κάτι που με κράτησε στην πολιτική είναι αυτή η δύναμη της αγάπης την οποία μου δίνουν. Δηλαδή δεν τη δίνω μόνο εγώ. Όταν έγινε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον μου το 2000, φοβήθηκα πάρα πολύ. Και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν σε πυροβολούν, είναι άκριο πράγμα. Και για ένα χρονικό διάστημα δεν ήμουν καθόλου σίγουρη αν πρέπει να φύγω ή να μείνω. Φοβήθηκα. Απλά. Πήρα τόση πολύ μεγάλη στήριξη, τόσα πολλά μηνύματα, τόσο μεγάλη συμπαράσταση, που αυτό μου έδωσε τη δύναμη να ξαναμπω. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα, ξέρετε, όταν σου τύχει κάτι τέτοιο. Η πρώτη φορά που έπρεπε να μπω στο πλήθος, που έβλεπα μπροστά, έκανα 10 βήματα μπροστά και ένα πίσω. Διότι έλεγα, θα μπεις. Δεν ήξερα, μήπως υπάρχει κάποιος εκεί, ξανά τα ίδια κτλ. Και όμως το κάνεις από την πολύ μεγάλη στήριξη και αγάπη που παίρνεις. Όταν αρρώστησα ήταν το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν είναι το ισχυρότερο συναίσθημα στη ζωή και βεβαίως και στην πολιτική. Και εγώ δεν τη φοβάμαι την αγάπη. Και δεν φοβάμαι και να τη δείξω. Σήμερα πια υπήρξαν εποχές που φοβόμουν πάρα πολύ να τη δείξω. Γιατί φοβόμουν ότι επειδή είμαι γυναίκα αυτό θα εκλειφθεί ως αδυναμία. Σήμερα πια δεν φοβάμαι. Δεν φοβάμαι να δείξω την αγάπη μου, δεν φοβάμαι να δείξω τα συναισθήματά μου, δεν με νοιάζει και καθόλου. Εγώ αναρωτιέμαι μια γυναίκα σαν την Ντόρα Μπακογιάννη, που έχει λάβει τόσο αγάπη, δόξα, φήμη, πολυταξιδεμένη, έχει πάρει πραγματικά όλη την ζεστασιά και τη θαλπορία από τον κόσμο. Τι άλλο μπορεί να έχει βάλει ως στόχο στη ζωή της? Έχει δει παιδιά, έχει δει εγγόνια. Τι άλλο, κύριε Μπακογιάννη, μπορεί να θέλει μια γυναίκα σαν και εσάς? Καταρχήν την υγεία των ανθρώπων που αγαπώ, πρωτίστως. Θέλω να είναι καλά τα, πώς λένε στην Κρήτη, να είναι καλά τα παιδιά σου. Που αυτό είναι το πρώτο το οποίο θες. Θέλεις να συνεχίσεις να βοηθάς, θέλεις να δεις τα έργα σου να ολοκληρώνονται.
Για μένα υπάρχει μια έκφραση που λέει «Sky is the limit». Mm. Ο ουρανός είναι πραγματικά το όριο. Κάθε μέρα βάζω και καινούριους στόχους. Κάθε μέρα θέλω να δω κάτι άλλο να ολοκληρώνεται. Και μπορείς. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Ότι όταν το κυνηγάς, το πετυχαίνεις. Πετυχαίνεις δηλαδή να το φέρεις εις πέρας. Αυτό είναι και το ωραίο της πολιτικής. Αυτό είναι το μοναδικό πράγμα στην πολιτική. Τώρα, στην εξωτερική πολιτική, ναι, έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Έχουμε ανοιχτά τα θέματα με την Τουρκία, έχουμε ανοιχτά τα θέματα στη Μεσόγειο, έχουμε ανοιχτά τα θέματα στην Ευρώπη. Είναι δύο παράλληλες ζωές που έχω. Η μία κάνοντας τα δουλειά στην εξωτερική πολιτική και η άλλη κάνοντας δουλειά στα Χανιά. Είναι πλήρης η ζωή και βεβαίως κάθε μέρα θέλεις κάτι καινούριο. Αντιλαμβάνεται ο κόσμος, πιστεύετε, και οι άνθρωποι γύρω μας το καλό και το όμορφο ή έχουν χάσει αυτή τη δυνατότητα, κύριε Μπεκογιάννη? Όχι, όχι. Δεν την έχουν χάσει. Ψυχαίνω με τους πολιτικούς που υποτιμούν τον κόσμο. Άμα όταν περπατήσεις και όταν είσαι γυναίκα είναι πιο εύκολο αυτό. Γιατί θα πας στο χασάπι, θα κάνεις κουβέντες, θα πάει και ξέρεις, αυτά τα καθημερινά, γιατί εγώ έχω και έναν άντρα, πασάω, δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα, τα τρέχοντα. Βλέπεις τη χαρά. Εγώ βλέπω ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε γιαγιάδες, οι οποίες μου λένε «Αντώρα, θα έρθουν τα εγγόνια μου» και τα λοιπά. Ή ο άλλος «Κοίτα, μου λέει την κόρη μου, δεν είναι μία καλονή». Τι λες τώρα, οι άνθρωποι. Το καλό υπερισχύει του κακού. Και αυτό πρέπει να το πιστέψεις. Και οι άνθρωποι στη μεγάλη τους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, όχι όλοι, υπάρχουν και φρικτία και απέσιοι άνθρωποι, αλλά στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι άνθρωποι καλοί. Είναι άνθρωποι που έχουν αισθήματα, είναι άνθρωποι που έχουν όλα τα γνωστά τα οποία έχει κάθε οικογένεια με τα καλά της, με τις αδυναμίες της. Αλλά όχι, οι άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν και το καλό, μπορούν να διακρίνουν και το ωραίο, μπορούν να διακρίνουν και το έντιμο, μπορεί να διακρίνουν και να κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά. Μην κοροϊδευόμαστε. Το καλό υπερισχύει, κύριε Μπακογιάννη. Το καλό υπερισχύει πάντα. Μπορεί να αργεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θυμάμαι όταν συνελήφθη 17 Νοέμβρη, μου έστειλε ένας φίλος από την Κύπρο αυτό το μήνυμα. Και μου λέει, βλέπεις τώρα, τελικά το καλό υπερισχύει του κακού. Έστω και να αργεί. Θα μου πεις υπερίσχυσε όταν ο άλλος είναι νεκρός? Όχι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή υπάρχει μια μορφή δικαίωση. Να, είναι αυτό που λέμε, το άδικο δεν ευλογείται, κύριε Μπακογιάννη, και κάποια στιγμή έρχεται και η αλήθεια στην επιφάνεια. Έτσι. Εγώ θέλω τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε αυτή την άλλη ματιά που σήμερα προβάλλουμε την Τώρα Μπακογιάννη, να μας πείτε αυτό που θέλετε να αφήσετε ως σφραγίδα εδώ στα Χανιά είναι να θυμόμαστε έργα, λόγια, τις μάχες σας στο διπλωματικό πεδίο. Τι θα έχει Ντόρα Μπακογιάννη ως σφραγίδα στα Χανιά? Τα καλύτερα Χανιά. Ένα νομό ο οποίος θα έχει ευημερήσει. Αυτός είναι ο στόχος. Θα μου πεις, δεν είναι πολύ ψηλά ο πύχης? Ναι, είναι πολύ ψηλά. Αλλά αυτό θα ήθελα. Θα ήθελα δηλαδή να ξέρουν οι Χανιώτες ότι ένας βουλευτής τους δίνει και θα δίνει, πρώτα ο Θεός για αρκετό καιρό, τη μάχη ακριβώς για να βελτιώνεται κάθε μέρα και κάτι. Δεν γίνονται θαύματα στην πολιτική, κανένας δεν έχει μαγικό ραβδί. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν πάντα πάρα πολλές. Και τουλάχιστον να ξέρουν ένα πράγμα, ότι ποτέ δεν τους κοίταξα στα μάτια και τους είπα ψέματα. Ό,τι μπορώ να πω ή να υποσχεθώ ή να κάνω, θα είναι αλήθεια. Και εκεί που λέω ότι δεν μπορώ, σημαίνει ότι πραγματικά δεν μπορώ.
Πολύ καλή επιτυχία σας εύχομαι, κύριε Παρπαγιάννη. Πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε καλά για αυτή τη συνέντευξη και πιστεύω να καταφέραμε να σας είδαμε απόψε με άλλη ματιά, όπως το λέει και η εκπομπή μας. Καλό σας βράδυ. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε συντονισμένοι μέχρι αυτή την ώρα. Καλή σας νύχτα.